πέρα είναι η Αθήνα. Δεν φαίνεται. Καλημέρα, παιδάκια. Τι κάνετε? Ατζαλέγια. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι του Τρελού Αναβάτη. Μια χαρά είναι το σαξουρέιρο. Σήμερα θα σας πάρω μαζί μου σε μια βόλτα που μου αρέσει να κάνω κάποιες φορές, όταν δεν κάνω ποδήλατο, γιατί είναι και το δεύτερο αγαπημένο μου χόμπι, η πυροπορία. Σήμερα θα πάμε στην Γιδοσπηλιά. Να εδώ πέρα φαίνεται καλύτερη Αθήνα. Και θα σας πάρω μαζί μου να δούμε και τη διαδρομή, να δείτε και τον Τζόρτζι να κάνει την πυροπορία του. Πάμε. Λοιπόν, εμείς θα πάμε κάπου εκεί, στο βάθος. Είναι αρκετή ώρα. Έχει πολύ ωραίο καιρό. Και η Γιδοσπηλιά είναι μια σπηλιά που είχαμε βρει στην τύχη μια φορά που είχαμε πάει πεζοπορία. Και όπως θα δείτε είναι τεράστια σπηλιά. Και είναι ωραίο το μονοπάτι. Έχουν βγει και οι μαργαρίτες. Και από εκεί, από την άλλη πλευρά, όπως βλέπετε, το παράγι είναι το δρακόσπιτο. Λοιπόν, εδώ στη διασταύρωση, μην μπερδευτείτε και πάτε αριστερά, θέλει δεξιά. Αριστερά σας πάει στις κεραίες, που είναι, νομίζω, τη λιποκοινωνία είναι. Και εμείς πάμε απ' εδώ. Και έχει ακόμα πόσο, κάνα 25 λεπτό, μισάωρο, κάπου εκεί, νομίζω. Είναι αυτό το κακό συνήθεια που έχουμε εμείς και δεν ξέρουμε την ώρα. Αν και εδώ πέρα βλέπετε το βελάκι. Αλλά ναι, γενικά η διαδρομή είναι σχετικά εύκολη μέχρι ένα σημείο. Μετά που μπαίνει σε πέτρες και τέτοια, θέλει λίγο παραπάνω προσοχή μέχρι να φτάσει στη Γιδοσπηλιά. Αλλά μέχρι το σημείο που στρίβεις, νομίζω έχει και ταμπέλες, αν θυμάμαι σωστά, είναι τέτοιο δρόμο. Δηλαδή πάει και αυτοκίνητο άνετα. Απλά εγώ δεν θέλω να το βάλω. Αν, πως το λένε, ήταν πιο ψηλό αμάξι, πιο στιβαρό, αλλά όχι, δεν έχει πάει. Έχει πάει. Αλλά εντάξει, δεν θέλω πάλι να το σπάσω ψαλίδια και ακρόμπαρα. Καλά είμαστε. Αλλά ναι, είναι εύκολη η διαδρομή σχετικά. Τώρα φτάνουμε. Είναι μια ευθεία εδώ πέρα. Βλέπετε τα λουδάκια έχουν βγει. Εκεί πέρα Πειραιάς είναι, Μαρίνα Φλίσβου, Καραϊσκάκη βλέπω, κάπου εκεί είναι και η Αγία Σοφία. Ακρόπολη. Βλέπω όλη την Αθήνα. Και σκέψου, είστε μέσα στην Αθήνα, μην το πούμε. Τι είναι, πάνω από Αγία Παρασκευή, Καρέα, Άλυμο, όλα αυτά. Και νιώσω ότι είσαι, δεν ξέρω, εκτός Αθηνών. Και είναι ωραίο αυτό. Και εδώ πέρα τα λουδάκια έχουν βγει. Πολύ χαμομήλι πέφτει. Και πολύ μέλισσα. Θέλει να δούμε και την ορεινή μέλισσα εδώ. Δεν ξέρεις. Να είναι κάπου εδώ. Κρυμμένος. Αλλά ναι, γενικά ο Ημιτός είναι πολύ ωραίος, πανέμορφος, όλα τα μονοπάτια του είναι πανέμορφα. Και η Πάνθα, Πεντέλη, δεν έχω πάει πολλές φορές, αλλά και Πάνθα, τα μονοπάτια που σε βγάζουν, είτε μπάφι, είτε φλαμπούρι, είναι πολύ ωραία να τα κάνετε. Απλά, ειδικά η Πεντέλη δεν έχει τόσα μονοπάτια για ποδήλατο, ο Ημιτός είναι γεμάτος. Είναι σχετικά καλά. Πια η Πάνθα τα περισσότερα μετά τη φωτιά έχουν καεί και δεν μου πάει ψυχή τώρα να πάω, δεν μου αρέσει να τα βλέπω καμένα. Αλλά κάποια στιγμή θα ξαναπάμε Πάνθα και όταν βρω μια αξιόλογο μονοπάτι στην Πεντέλη, θα πάμε και στην Πεντέλη. Και όταν καταφέρω, πρώτα Θεός, να τελειώνουμε με σχολή, όλα αυτά, και είμαι πιο χαλαρός, μήπως έχω στο μυαλό μου πως πάμε και εκτός Αθηνών,
να κάνουμε κάποια μονοπάτια είτε έβια. Στην ΑΦΠΑΚΤ από πάνω έχω δει που είναι και μονοπάτια του πρωταθλήματος. Έχω βρει. Μπορεί να ξαναπάμε πάλι στο Βαλτισινίκο. Το σκέφτομαι γι' αυτό. Αλλά αν θέλουμε οργάνωση, θα δούμε. Τώρα φτάνουμε κάπου εδώ, δηλαδή μέσα στα βράχια θα δείτε. Έχει μια ταμπέλα. Και κάτι άλλο πολύ λένε και για το ποδήλατο και για την πεζοπορία. Τώρα μιλάω για αυτά τα δύο που μ' αρέσουν και τα ξέρω πιο καλά. Ότι ειδικά για το ποδήλατο χαλάς τα λεφτά σου τσάμπα και πίνεις κάποιο ακριβό ποδήλατο ή εξαρτήματα για τέτοια. Εντάξει, είναι, μπορώ να πω, μετά από ένα σημείο δεν είναι πια χόμπι και είναι πάθος, μπορώ να πω. Και γι' αυτό κάποια μηχανικά πράγματα και να κάνω σέρβις τα έχω μάθει πια μόνος μου ώστε να γλιτώνω κάποια χρηματική. Αλλά προς το τότε λέω να μάθετε. Αν κάτι δεν μπορείτε να το κάνετε, γι' αυτό υπάρχουν και τα ποδηλατάδικα που είναι εξειδικευμένα να σας βοηθήσουν. Και αυτοί κλέφτες θα γίνουν. Αυτή είναι η δουλειά τους. Αλλά ναι, άλλοι, σε άλλους αρέσει να πηγαίνεις, να πηγαίνουν σε κλαμπ. Εμάς μας αρέσει να πηγαίνουμε στα μονοπάτια, είτε να τα περπατάμε, είτε να τα κατεβαίνουμε με το ποδήλατο. Και πιστεύω είναι και πιο ωραίο. Γιατί είσαι μέσα στη φύση, ξεφεύγει το μυαλό σου. Όλα είναι μια χαρά. Ενώ με το ποτό τι καταφέρνεις? Τίποτα. Και με το αυτοκίνητο μπορώ να πω. Το αυτοκίνητο είναι φάρμακο. Το να βγεις έξω, να κάνεις ένα άνοιγμα στην Εθνική, είσαι ηρεμής κατευθείαν. Είναι, πώς να το πω, είναι τρόπος ζωής. Όσο λέει για τραγούδι. Αλλά ναι, ο καθένας να κάνει το χόμπι του, να κάνει αυτά που του αρέσει. Και ας μην ακούει τι λένε οι άλλοι. Αυτό έχω να πω σε κάτι τέτοια σχόλια. Πικρόχολα σχόλια. Τώρα φτάνουμε κάπου εδώ γιατί βλέπω τα βελάκια αυξάνονται. Αλλά έχει κάπως καλή ατμόσφαιρα, δεν βλέπεις μέχρι πέρα. Αλλά αυτό ρε παιδί μου, είσαι στον ύμνο δίπλα σου. Να ανέβεις, είτε με το αμάξι, είτε και με τα πόδια. Να δεις λίγο όλη την Αθήνα. Δεν ξέρω. Είναι ωραίο ρε φίλε. Αδειάζει το μυαλό και εμείς μπαταρίες. Είναι πολύ ωραίο. Μια σαγούρουλα. Πάμε από το μονοπάτι. Λοιπόν, ναι. Εδώ πέρα δηλαδή έρχεστε από εδώ, θα δείτε κάτι κόκκινο και γράφει εκεί πέρα. Τι γράφει? Δεν γράφει πάντως η γίδος πηγιά, γράφει γιδιά. Α, γίδος πηγιά, οκ. Έτσι θα το κάνανε. Εκεί είναι γεμάτο πέτρες. Οπότε να προσέχετε. Και είναι συνέχεια, όπως το λένε, σημαδεμένο. Δηλαδή έχει τα κόκκινα σηματάκια. Για να ξέρεις πού να πας και πώς να γυρίσεις. Γιατί εκτός από πήγαινε, είναι και το γύρινα. Οπότε. Καλό θα ήταν να έχετε μπατόν μαζί για επιπλέον προστασία, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ειδικά αν έρθετε χειμώνα που συνήθως βρέχει και είναι πιο βρεγμένα εδώ πέρα, σίγουρα τα χρειάζεστε. Μην φάτε καμιά γλίστρα, γιατί εδώ πέρα μόνο τα εμάκ θα έρθουν. Αλλά βγαίνει, δεν είναι κάτι δύσκολο. Είναι, πώς το λένε, βατό. Σιγά σιγά και θα φτάσετε. Ω, κι άλλη σάρτη, τι γίνεται? Όλοι συγκόμενες εδώ. Φιδάκι και τέτοια δεν έχει. Κι άλλη σαύρα. Φύγετε. Φιδάκια. Εντάξει, την περίοδο που είμαι τώρα, δηλαδή μετά το Πάσχα, μπορεί. Τώρα ξυπνάνε, είναι λίγο. Ας και πει τι να έχουν ξυπνήσει. Αλλά ναι, προσοχή. Δεν κακό. Άμα δείτε φιδάκι, μην είστε. Πάμε, φύγουμε. Ηρεμία. Χαλαρά.
Δηλαδή όταν θα έρχεστε από πάνω να έχετε σημάδι το δέντρο αυτό εκεί, επειδή φαίνεται από πάνω, και όταν έρθετε κάπου σε ευθεία, να το πω, τι έχουν κάνει, να ψάχνετε για τα σημάδια. Εδώ πέρα είναι το δύσκολο κομμάτι, να το κατέβεις, που κατεβαίνεις από εκεί. Αλλά με προσοχή, όπως είπα και πριν, μπορείς να το κατέβεις. Δηλαδή έχουν φτιάξει έτσι το μονοπάτι ανάμεσα από τις πέτρες, όπου να είναι εύκολο να κατέβεις για να μην, να το πω, να μην ξέρεις τόσο καλά πεζοπορία. Εντάξει, δεν είναι για πρώτη φορά, δηλαδή δεν λέμε «Α, πού να πάω πρώτη φορά πεζοπορία, γύρω σφυγιά». Όχι, δεν είναι. Αλλά για αρχάριους είναι μια χαρά, πιστεύω. Πρέπει να αλλάξω και μπλούζα. Έχω γίνει παπί. Κάτω έχει και ένα εργοτάξιο. Το θέμα είναι ότι γύρω γύρω έχει πολλά πράγματα του στρατού και δεν ξέρω αν με δείτε να περνάω στο αυτοδικείο. Καλά θα πάει στο πριτήχη πετρούλα είναι. Νομίζω κόμψτε. Γιατί έχει πολλά βελάγια για να πάτε από κάτω. Αλλά κάπου εδώ πέρα έχει, θα έπρεπε να έχει ένα άνοιγμα για να πάμε. Μισό. Νομίζω πάει πίσω. Λογικά από εδώ. Συγγνώμη, περνάω. Ναι, πάει από εδώ και συνεχίζεται. Νομίζω. Πάμε. Νιώθω πως είναι κάτι βιντεάκι στο YouTube που βλέπεις κάποιους που είναι μόνο μουσουκούλα χαλάρη, που πηγαίνουν και κάνουν πεζοπορίες χιλιόμετρα μέρες. Κάπως έτσι νιώθω τώρα. Ναι, εδώ πέρα κάπου στρίβουμε. Ναι, από εκεί πρέπει να πάτε, να έρθετε γύρω γύρω, και εκεί εδώ πέρα πάλι ένα μονοπατάκι. Είναι τα μυστικά του ημιτού αυτά. Νομίζω σωστά πάω. Αν μην κάνω λάθος. Θα έρχεται το ελικόπτερο. Θα βλέπει έναν Γιώργο. Και θέλει, τι κάνει το παλικάρι εκεί πέρα. Είναι λίγο ανηφορικά. Λάζω ένα πάλι μαλάκες. Όχι, σωστά πάω. Εδώ πέρα δηλαδή δεν έχει τόσο πολύ σήμανση, που δεν είναι πιο εύκολο να χαθείς. Να, εδώ πέρα έχει κάτι κοκκινάκια. Εδώ. Ω, να σου χέσω. Α, ήταν καλή ανηφόρα. Αυτά είναι δεντρολίβα. Μπορεί να λέω και μαλακίες. Ωραία φίλε. Τι φάση. Τι φάση. Και εδώ πέρα φτάσαμε στη σπηλιά. Έχει μια τσουκνίδα εδώ πέρα, μιχές. Ωραία φίλε, γιατί έχει τσουκνίδα. Πολύ τσουκνίδα ρε φίλε. Έτσι να πάω γύρω. Αυτή είναι η γυροσπηγιά. Λοιπόν, να ξέρετε τι πιάνει σήμα. Εδώ πέρα, κάπου εδώ, δηλαδή σε αυτό το βράχο, πιάνει μέσα, δεν πιάνει καθόλου. Αυτή είναι, παιδιά, δεν έχει θέα τόσο. Αλλά είσαι μοναχούλης, είσαι μια χαρούλα. Κάνεις τη ζωούλα σου. Αυτή είναι η θέα που βλέπετε από τη σπηλιά.
Εδώ πέρα φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι κάποιοι έχουν ήδη, δηλαδή βλέπεις εδώ πέρα λίγο υψηλογάι μπορεί να ήταν εδώ πέρα στην αρχή τζάκι, μετά να το κάνουν εδώ τζάκι. Είναι μεγάλη. Πάρε μπρο. Και σε ύψος και σε βάθος είναι μεγάλη. Και δηλαδή εδώ πέρα λίγο αν το σου λουπώσεις, να το πω έτσι, άνετα μπορείς να βάλεις 2-3 σκηνές και να γεμηθείς. Δηλαδή είναι ωραία για να κατασκηνώσεις. Το συστήνω να έρθετε κάποια φορά. Είναι πολύ ωραία. Και η διαδρομή και εδώ πέρα, δηλαδή να ράξεις άμα είσαι φίλους καμιά ώρα, δύο, και να γυρίσεις, είναι πολύ ωραία. Είναι GG. Να έρθετε. Βλέπει και απέναντι κατευθείαν την Ακρόπολη. Σούπερ.